Μετά από τρεις ημέρες πρωτοφάνους κακοκαιρίας, έντονης χιονόπτωσης και χαμηλών θερμοκρασιών, ο Δήμαρχος Σεραίων Πέτρος Αγγελίδης δηλώνει ικανοποίηση για τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των φαινομένων από πλευράς Δήμου, δεδομένων των εξαιρετικά ιδιαίτερων συνθήκων, και δίνει μια συνολική εικόνα του τριημέρου. Τη Δευτέρα το βράδυ, μετά τις 9.30 που άρχισε να χιονίζει, κατά τις 10.30 έδωσα εντολή στα συνεργεία του Δήμου και στον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας να βγουν στους δρόμους και να ρίξουν αλάτι. Από τις 10.30 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί έριχναν συνεχώς αλάτι, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε, ας το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, να κρατήσουμε προσβάσιμους τους κεντρικούς άξονες της πόλης, όπου γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων χωρίς αλυσίδες. Την Τρίτη το πρωί, όταν κηρύχθηκε και ο Δήμος Σερών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δώσαμε εντολή σε όλους τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σερών να συνεργαστούν με ιδιώτες που έχουν μηχανήματα και ούτως ώστε να πάρουν ο κάθε πρόεδρος έναν ιδιώτη με το μηχάνημά του ή και κάποιους πολίτες ακόμα, να τους έχουν όλο το 24ωρο στο χωριό τους για να τους βοηθάνε, να δίνουν εντολές σε αυτούς τους ιδιώτες και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάθε χωριό. Δώσαμε επίσης αλάτι σε όλα τα χωριά και έχουν αυτή τη στιγμή όλα τα χωριά, αλάτι. Επίσης, συνεργαστήκαμε με άλλους τρεις εργολάβους, τους οποίους έχουμε στις ορεινές συνοικίες του Δήμου Σερών. Συνεργαζόμαστε επίσης και με την περιφέρεια, ακόμα και σε δρόμους που δεν μπορεί να πάει, που ανήκουν στην περιφέρεια και δεν μπορεί να πάει η περιφέρεια και μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς, πάμε και σε αυτούς τους δρόμους και βοηθάμε, διότι οι πολίτες, οι δημότες νομίζουν ότι τα πάντα ανήκουν στους Δήμους. Ας πούμε το δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο, δηλαδή οι δρόμοι που ενώνουν τα χωριά μεταξύ τους, ανήκουν στην περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν κακίζουμε την περιφέρεια αν δεν μπορεί κάπου να πάει. Έχει να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο νομό, όπως και εμείς ένα τεράστιο Δήμο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δηλώση του Αντιδημάρχου Έργων και Υποδομών του Δήμου Σερών, Ηλία Γκότση. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν τα πάντα τέλεια. Είναι μάλλον τα πάντα τέλεια ή ότι πετύχαμε 100%. Όχι. Όμως, νομίζω ότι οι κεντρικές αρτηρίες, κεντρικοί δρόμοι είναι προσβάσιμοι, κανονικά και με δίκως αλυσίδες, βεβαίως. Οι συνοικισμοί, πολλοί συνοικισμοί, ας πούμε, μπορούν και πάνε στα σπίτια τους. Έχουμε λίγο πρόβλημα με τις ορεινές περιοχές του Δήμου μας, που είναι πολύ ψηλά, που δεν μπορεί να ανεβεί εκεί, ας το πω, η αλατιέρα, αλλά πάλι σήμερα με ένα φορτηγό 4x4, με προσωπικό και με φτιάρια, με χέρια, πήγαμε και σε αυτές τις δύσβατες περιοχές. Μας δίνει το δικαίωμα αυτό ο νόμος, όταν κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη, να μισθώσουμε έτσι απευθείας και το πράττουμε και έχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, πάντοτε στα πλαίσια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τέλος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Κώστας Χασαπίδης, δήλωσε πως δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο του Δήμου Σερών. Δεν είχαμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μέρες. Και τα δίκτυα αποχέτευσης και τα δίκτυα ίδρυυσης λειτουργήσαν κανονικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ενδεχομένως να προκύψουν με το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων, να προκύψουν κάποιες βλάβες και στον ιδιωτικό χώρο, στα υδρόμετρα κυρίως, και στο δημόσιο χώρο, στα πάρκα και εδώ και εκεί που έχουμε παροχές, μπορεί να προκύψουν κάποιες βλάβες, όπως συνέβη και το 2002 τότε με τον Ολικό Παγετό. Είμαστε σε ετοιμότητα, μόλις λιώσουν τα χιόνια, να διορθώσουμε αυτές τις βλάβες που θα διαπιστώσουμε. Τώρα δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν βλάβες λόγω του παγετού, αλλά τα δίκτυα λειτουργούν κανονικά.